Το ένιωσα αυτό όταν μου είπαν οι γιατροί ότι τελείωσε η περιπέτειά μου η μεγάλη με τον καρκίνο που με βρήκε το 2009. Ένας καρκίνος δύσκολος, κακός, κακοήθης, επιθετικός, λεμφαδένης, που δίνανε και 70% ποσοστό να φύγω από τη ζωή. Και είπα ότι όχι, θα παλέψω. Θα το παλέψω, θα τον νικήσω. Και την πρωτοχρονιά του 10, στο σπίτι μου που τους μαζεύω κάθε πρωτοχρονιά τους φίλους μου, είχε έρθει το μήνυμα ότι έχουμε ξεπεράσει πια τον κάβο και εκεί πέρα στο σπίτι, πρωτοχρονιά βράδυ, έβαλα στο CD το ζεμπέικο της εκλογίας και είπα τώρα κάντε στην πάντα, θα χορέψω για μένα. Και από εκείνη τη βραδιά βγήκε το τίτλος του βιβλίου του ζεμπέικο την εκλογία. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος μαθαίνει ότι έχει καρκίνο να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του? Σας το λέω προσωπική εμπειρία, γιατί και ο πατέρας μου είχε καρκίνο, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς αυτή η αρρώστια, ο καρκίνος, και εγώ θέλω να λέω, να το λέμε καρκίνο, να μην το φοβόμαστε, να μην λέμε η επάρατος νόσος, η κακιά αρρώστια, η ανίατη ασθένεια. Αυτά είναι βλακίες. Καρκίνο λέγεται, και άμα λέμε το όνομά του, θα πει ότι δεν το φοβόμαστε. Δυστυχώς ο καρκίνος έχει μπει σε όλες σχεδόν τις ελληνικές οικογένειες. Και ένας λόγος που υπάρχει το βιβλίο αυτό και γεννήθηκε το βιβλίο αυτό είναι να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να παλέψουμε μέχρι τελευταία στιγμή, εξαντλώντας και την παραμικρή μας ελπίδα, για να βγούμε νικητές από αυτή τη μάχη. Και δεν είναι μόνο με το θέμα του καρκίνου. Και ένας που είναι στην ανεργία, ξέρω εγώ, 3 χρόνια και καταραίει η οικογένειά του, και ένας άλλος που έχει άλλο πρόβλημα. Η μάχη, η συμμετοχή στον αγώνα επιβίωσης για τη ζωή, μας φέρνει πάντοτε καλό αποτέλεσμα. Η έρευνα στην δημοσιογραφία είναι η ψυχή της δημοσιογραφίας. Το ρεπορτάζ και η έρευνα είναι αυτές οι δημοσιογραφικές δουλειές που βγάζουν μπροστά μας εξελίξεις, τα γεγονότα που έχουν συμβεί και αυτά που θα συμβούν αύριο. Εγώ, ας πούμε, έχω πάει φερμή στα 30 πολέμους, σαν πολεμικός ανταποκριτής. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Λάθος. Διότι δεν υπάρχουν σήμερα οι δυνατότητες οικονομικές, μια εφημερίδα ή ένας σταθμός να στείλει στη Βηρητό, όπως έστειλαν εμένα, καθόμουν ένα μήνα μέσα στον πόλεμο για να σε ανταποκρίσει. Δεν δίνουν τα λεφτά. Τι γίνεται, αντιγράφουν αυτά που δίνουν τα ξαναπρακτορία στο ίντερνετ. Η πληροφόρηση όμως δεν γίνεται με δημοσιογραφικό ελληνικό μάτι, αλλά γίνεται η πληροφόρηση με αγγλικό δημοσιογραφικό μάτι, με τον Αμερικάνο ή τον Αμερικάνο δημοσιογράφο του Ρόιτερ που θα είναι εκεί. Αυτό είναι πολύ λάθος, διότι όταν εγώ πήγα σε εμπόλεμες περιοχές, είχα την Ελλάδα μέσα μου και έγραφα πράγματα και μετέδιδα πράγματα με το ελληνικό μου μάτι στα γεγονότα.